Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Good Dog. Είναι η εκπομπή μας, το κανάλι μας, το Καλκιδική Focus, στο YouTube. Ποιον έχω σήμερα, τον βλέπετε. Τον Γιώργο τον Κοταξή. Γιώργο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τώρα, τι να σας πω για τον Γιώργο. Κάτω από ποιες συνθήκες βρεθήκαμε. Κάτω πώς συνεργαστήκαμε στο ραδιόφωνο. Πώς βρέθηκα στο διαιτολογικό του κέντρο. Πώς βρέθηκα στο θέατρο για να τον παρακολουθώ και να... Για Παναγία μου, τι πολύ τάλαντο άτομο είναι αυτό. Το πώς γράφει. Όλα αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ στον Γιώργο τον Κοταξή. Αλλά θεωρώ πως και ο ίδιος έχει να μας πει πράγματα. Ποιος είσαι, Γιώργο? Ποιος από όλους είσαι? Είμαι όλα αυτά μαζί. Όπα. 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 Πολύ μηχάνημα, πολύ μίξερ. Γενικά δεν μ' αρέσει να στέκομαι σε ένα πράγμα. Μ' αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Γι' αυτό δοκιμάζω το θέατρο, γι' αυτό δοκιμάζω τη συγγραφή, γι' αυτό δοκιμάζω τα κοινά. Για Μάλιστα. μια ακόμη φορά. Λοιπόν, για να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Τι θέλετε να είσαι μάθετε, και ένα πολύ καλό μπαμπά, γιατί σε βλέπω μονίμω με τα παιδιά. Ναι. Πολύ τακτικά. Όταν μπορώ, όταν προλαβαίνω, ναι. θέλω να έχω ποιοτικό χρόνο. Και μάλιστα δεν βλέπω μόνο αυτό. Βλέπω ότι συνεργάζεσαι πάρα πολύ με τη γυναίκα σου, έτσι ούτως ώστε να μπορείτε και οι δυο να κάνετε αυτά που κάνετε και να έχετε και χρόνο με τα παιδιά σας. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Το α και το μ είναι τα παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα γράμματα είναι όλα τα άλλα. Οπότε πρέπει να τα βολέψεις. Αν υπάρχει συνεννόηση στο ζευγάρι, όλα γίνονται. Δηλαδή δεν δέχομαι το «δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου». Θα βρεις χρόνο για τα παιδιά σου. Μάλιστα. Τι φοβάσαι για τα παιδιά? Ποιος είναι ο φόβος? Να είναι απόντες από τη ζωή τους. Τι εννοώ? Να είναι παιδιά του καναπέ. Θέλεις δηλαδή τα παιδιά να είναι ενεργοί πολίτες? Ενεργοί πολίτες με άποψη, λόγο, αντίλογο, να υπάρχουν. Όχι απλά να ζουν. Αν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι μου λες. Να μην δουλεύουν για να πληρώνουν, να πληρώνουν. Ό,τι κάνουμε εμείς, κακά τα ψέματα. Ναι. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε και τους ζούμε 3-4 ώρες τη μέρα. Ναι. Ο ουσιαστικός χρόνος αυτός είναι. Τίποτα περισσότερο. Θέλω ποιότητα ζωής στα παιδιά μου. Να το επιλέξουν, να το κατακτήσουν και να το προσπαθήσουν. Εσύ βάζεις τα παιδιά σου σε ένα διαφορετικό δρόμο. Τους εξηγείς τι πρέπει και πώς να το κάνουν για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μπορεί να ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Ναι. Ένα παιδί που τα αφήνεις να κάνει μόνο του τις επιλογές του και να μην γίνει αυτό που ονειρεύεσαι εσύ να γίνει, είναι οι επιλογές του. Ναι. Δηλαδή, περισσότεροι γονείς τι κάνουμε? Δεν ήμουν καλός στο πιάνο, το παιδί μου θα πάρει πτυχίο στο πιάνο. Δεν ήμουν καλός στα αγγλικά, πρέπει το παιδί μου να πάρει. Όχι, όχι, διαφωνώ κάθετα με αυτό το. Αφήστε τα να βρουν τον δρόμο τους με τις συμβουλές που πρέπει να δώσετε. Μπράβο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Την υποστήριξη, όχι συμβουλές. Υποστήριξη. Άλλο συμβουλές, άλλο το κουνημένο δάχτυλο, ναι. και άλλο υποστήριξη. Δεν το κουνάς το δάχτυλο? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί είμαι μια γενιά που μας κούνησαν πολύ το δάχτυλο. Όχι από τους γονείς μου, από δασκάλους. Από πολλές φορές βγήκε σε καλό το κουνημένο δάχτυλο, αλλά πολλές φορές κάθε τραυματικό αυτό. Το πρέπει να κάνεις αυτό. Πρέπει να κάνεις. Πρόσεχε τη γειτονιά, τι θα πει η γειτονιά. Είχα μια μαμά που φοβόταν να μην δώσουμε δικαίωμα στη γειτονιά. Που έκλαβε το γλυκό του κουταλιού από το ράφι. αυτό το θυμάμαι γιατί το έχει γράψει. Πάντα. Κάποια στιγμή. Πάντα το αναφέρω αυτό. Ναι, ναι. Αλλά απ' την άλλη είχα έναν μπαμπά ο οποίος ασχολιόταν πάρα πολύ με τα κοινά. Δηλαδή του άρεσε να έχει λόγο και αντίλογο. Είχα αυτή την ισορροπία. Είχα τον έναν μη δώσουμε δικαίωμα. Ναι. Είχα τον άλλον πρέπει να πάμε να το πιάσουμε και να τα πούμε. Τον πρόεδρο του χωριού τότε. Ναι. Οπότε αυτό έδωσε ένα ωραίο κράμα για μένα. Δεν το λέω εγωιστικά. Και ίσως γι' αυτό και σε έχει κάνει και πολύ τάλαντο όλο αυτό, έτσι. Ίσως. Να αναπτύξεις κάποια πράγματα που είχες και τα ανέπτυξες πολύ περισσότερο με δύο διαφορετικούς γονείς. Τελείως διαφορετικά. Έτσι, και να μπορέσεις να κάνεις. Ο ένας ήταν φτερούγα και μη πρόσχε, μη χτυπήσεις, και ο άλλος ήταν και να χτυπήσεις, θα μάθεις. Θα μάθεις μέσα από αυτό. Ναι. Μάλιστα. Εσύ τι εφαρμόζεις τα παιδιά σου? Πάνε και αν χτυπήσεις, εγώ θα είμαι κάπου κοντά να σε βοηθήσω. Α, τα έχεις μέσα και τα δύο. Και φτερούγα, αλλά. Να είναι φτερούγα, όμως. Να μην τους κόβει τη θέα η φτερούγα. Μπράβο. Να μην τους κόβει το. Τι βλέπουν μπροστά από τη φτερούγα. Υπάρχει ο κόσμος έξω και ο κόσμος πολλές φορές είναι σκληρός. Πρέπει να τον ζήσουν τον κόσμο. Με εκπλήσεις, πραγματικά. Όχι, πάντα με εκπλήσεις. Ξέρεις το, το κακό. Ότι δεν μας δίνουν οδηγίες χρήσης γονέων, αυτό που λένε πολλοί. Πράγματι δεν μας δίνουν. Οι οδηγίες χρήσης τι είναι? Ένα μπλοκάκι που έχει ο καθένας μέσα μας που το έχει γράψει η μάνα του.
ναι. ο πατέρας του. Αυτά που ο έχουμε εισπράξει δηλαδή. Η γιαγιά του, ο γείτονας, η γειτόνισσα. Αυτά είναι οδηγίες χρήσης. Κρατάμε, βλέπουμε, κρατάμε, πετάμε και τέλος διαλέγουμε να κάνουμε αυτά. Δεν μας το έχουν διδάξει αυτό. Ποιο το διδάσκει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εκείνο που πάντα πίστευα και ζήλευα τα παιδιά εκείνα που είχαν μία ηρεμία, γιατί ακριβώς είχαν την ηρεμία και την αγάπη, την πολύ αγάπη από το σπίτι. Όχι απαραίτητα αυτό με το φτερούγισμα και τα λοιπά. Ναι, πάμε σε άλλη κατάσταση. Ναι, την αγάπη που πολλές φορές μπορεί να ήταν σκληρή, αλλά που έκανε τα παιδιά να πατήσουν γερά στα πόδια. Και σου είπα και πριν, είναι δύσκολος ο κόσμος που πάμε να τα αφήσουμε ελεύθερα. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι στα 18 τους θα... Πώς βγάζεις ένα πουλάκι, ένα καναρίνι από το κλουβί και το βγάζεις στη ζούγκλα. Έτσι νιώθω. Αλλά αυτό το πουλάκι πρέπει να μάθει ότι υπάρχει στη ζούγκλα και ο αετός. Υπάρχει το γεράκι. Να μην είναι τσιου-τσιου όλη μέρα. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα πουλιά. Ωραία κουβέντα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να πάμε σε κάποια άλλα θέματα. Πες μου αλήθεια. Εφόσον ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα, να υποθέσω ότι κάποιες από τις ιδιότητές σου, κάποια πράγματα που κάνεις είναι και το χόμπι σου ή έχεις έξτρα κι άλλο χόμπι από αυτά που κάνεις. Δηλαδή, κάνεις θέατρο. Είναι χόμπι? Είναι χόμπι. Είναι ψυχοθεραπεία. Ναι. Κάνεις κάτι άλλο? Πλέον όχι λόγω χρόνου. Πέρα από το να καθίσω να γράψω όταν θέλω να γράψω. Θα ήθελες να κάνεις και κάτι άλλο που δεν το έχεις κάνει ή το έχεις στην άκρη του μυαλού σου? Και μόνο το ότι πάω να ασχοληθώ με τα κοινά είναι κάτι άλλο. Αχα. Δηλαδή... Από πότε το είχες το αυτό, από τον μπαμπά και από την πάντα, οικογένεια? Πάντα. Πότε για πρώτη φορά άφησες τον εαυτό σου στην κρίση του κόσμου? Το αποφάσισες? Στη σχολή νομίζω είχα μπει στη διαδικασία. Συνδικαλιστής και τέτοια? Όχι ακριβώς με τα πολιτικά και με αυτά. Πάμε να μαζευτούμε για να τα βάλουμε με αυτό το συνδικαλιστή και με εκείνο που δεν μας δίνουν τα θέματα. Είχα φωνή. Ναι. Είχα φωνή. Μετά γύρισα στο χωριό μου στην Τρίγλια, που την αγαπάω, και ασχολήθηκα με το σύλλογο. Αχα. Το σύλλογο νέων. Ναι. Και εκεί λέω, ναι, αναβήκαμε ένα σκαλάκι παραπάνω. Δύο σκαλάκια. Τώρα την ανέλαβα Ανέστης, την πάει ένα σκαλάκι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, τα κοινά μου αρέσουν πάντα. Μ' άρεσαν πάντα. Και η αυτοδιοίκηση, πώς ήρθε στη ζωή σου? Ήμουν στο τοπικό της Τρίγλιας, εκλεγμένος, με πρόταση του Μανώλη φυσικά, του Καρά. Ναι. Τον ήταν τον η προηγούμενη τετραετία που είχε εμπλεκεί. Mm-hmm. Ναι, ωραία. Αλλά στο τοπικό τη Τρίγλια. Τώρα είπαμε, πάμε για ένα σκαλάκι παραπάνω. Ναι, και τώρα κατεβαίνει στο δημοτικό. Κατεβαίνω στο δημοτικό. Τι σε έκανε να αλλάξει και να μην είσαι στο τοπικό, γιατί θέλησε, ή αν το ζήτησε και ο δήμαρχος? Κοινή απόφαση ήταν. Κοινή απόφαση. Ούτε εγώ το ζήτησα, ούτε αυτό το ζήτησε. Δηλαδή, το έφερε η κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε τα σκαλάκια. Ότι και θέλει να δοκιμάσει τον εαυτό σου και σε αυτό το. Καλύτερα να μετανιώσει για κάτι που έκανα παρά για κάτι που δεν έκανα ποτέ. Αυτό είναι πολύ καλό αυτό, ναι. Δηλαδή, πάνε. Και αν δεν σου βγει, δεν σου βγήκε. Αν σου βγει, σου βγήκε. Με την έννοια ότι αυτό που θέλει θα το κάνει. Θα προσπαθήσει να το κάνει. Πες μου λίγο τι σε κάνει χαρούμενο. Οι χαρούμενοι άνθρωποι γύρω μου. Βαρέθηκα να βλέπω μιζέρια. Μιζέρια. Mm. Μιζέρια. Ναι. Ναι. Δηλαδή, σταματήσαμε να χαμογελάμε. Είσαι ένας άνθρωπος τρομερά εξωστρεφής. Έγινα εξωστρεφής. Έγινες. Δεν ήμουν εξωστρεφής. Αλήθεια? Όχι. Αν ρωτήσεις φίλους, μαθητές, απεδάκι πώς ήμουν, δεν ήμουν καθόλου εξωστρεφές άτομο. Και πώς έγινε αυτό? Με βοήθησε πάρα πολύ το θέατρο. Ναι. Στην εξωστρέφεια. Γιατί ασχολούμαι από το 97. Ναι, ένας άνθρωπος όμως ο οποίος δεν είναι εξωστρεφής, πώς μπορεί να εκτεθεί απέναντι στο κοινό? Η ψυχούλα του το ξέρει. Για πες. Όχι, χτίζεται. Όταν αποφασίσεις ότι είμαι εγώ εδώ, εκτίθεμαι, αλλά δεν πάω να κάνω κακό. Καλό πάω να κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλάζει ο τρόπος που το βλέπεις. Είσαι δηλαδή, πολύ καλό. Δηλαδή πήγαινα στον επιτάφιο να χαιρετήσω, να σου πω ένα παράδειγμα, από εδώ, από εκεί κόσμος, ήμουν έτσι μέχρι να φτάσω στον επιτάφιο. Παιδάκι. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι τώρα λοιπόν ακούω ένα Γιώργο που ασχολείται με τα κοινά, ένα Γιώργο που ασχολείται με το θέατρο, ένα Γιώργο που ασχολείται με τα παιδιά του. Με τον αθλητισμό δεν σε έχω ακούσει. Όχι. Αν και είσαι διατροφολόγος, θέλω να μου πεις, δεν ασχολήθηκες ποτέ με τον αθλητισμό ή έκανες κάποιες προσπάθειες και λες αυτό δεν μου κάνει? Αλλά είναι να σου ταιριάζουν κάποια πράγματα. Πού? Ήμουν περισσότερο στο μπάσκετ, για παράδειγμα. Αλλά ήμουν προσωπικά. Επηρεασμένο που... τότε από Γκάλι και έτσι. Κλασικά. Ναι, ωραία. Όπως μετά το Euro πήγαμε όλοι να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ναι. Ήμουν πιο πολύ των βιβλίων. Αχα. Και είδα και μια νονά, τη Στέλλα Τιμποχώρη, μια πνευματική μητέρα που έγινε μητέρα στη θέση τη μητέρα μου, αφού έφυγε η δικιά μου η βιολογική, που με έβαλε στα βιβλία. Οπότε προτιμούσα αντί να πάω να παίξω ή αντί να πάω να παίξω μπάλα ή να παίξω μπάσκετ, να κάτσω να διαβάσω το χωρίς οικογένεια. Το με οικογένεια. Το
Δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο. Επειδή πήγαμε στα βιβλία και εγώ είναι ένας χώρος που αγαπώ πάρα πολύ, το βιβλίο γενικότερα. Πες μου ποιος συγγραφέας έτσι σε συναρπάζει. Πλέον γιατί γράφεις κιόλας. Δυστυχώς δεν με συναρπάζουν συγγραφείς, με συναρπάζουν ποιητές. Πλέον. Δηλαδή με ένα παιδί του Λιβαδίτη. Δηλαδή διαβάζω Λιβαδίτη όταν δεν είμαι καλά. Διαβάζω Λιβαδίτη όταν είμαι καλά. Διαβάζω Γόγου όταν είμαι, θυμωμένος. Διαβάζω Γόγου όταν πλημμυρίζει ο Βόλος. Ναι. Σου λέω πράγματα τώρα που το έχω γυρίσει περισσότερο σε εκείνο το κομμάτι. Δυστυχώς η γραφή βιβλίων πλέον έχει γίνει ένα εμπορικό κομμάτι. Εσύ που γράφεις, σκέφτηκες ποτέ να γράψεις κάτι? Όχι, αυτό μου λέει και η γυναίκα μου. Μου λέει γράψε. Δεν είναι πατάμε ένα κουμπί και γράφουμε. Ναι, γιατί το δοκιμάσαμε και μαζί. Ναι. Το δοκιμάσαμε και μαζί. Δεν είναι ένα κουμπί, το πατάω και. Γράφεις εκείνη τη στιγμή που πραγματικά θέλεις να γράψεις. Ίσως κάποια στιγμή όλα αυτά τα μαζέψω και λέω πάρτε τα. Μάλιστα. Να είναι αληθινά δηλαδή. Ωραία. Και όχι για να εκδοθώ. Αν θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στον εαυτό σου, μάλλον θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στον εαυτό σου, και τι θα ήταν αυτό? Λιγότερο χρόνο στη δουλειά, περισσότερο χρόνο με την οικογένεια. Πρώτα απ' όλα. Αυτό το έχεις καταλάβει, το έχεις κατανοήσει, το έχεις νιώσει μεγαλώνοντας? Γιατί εγώ τότε άρχισα να νιώθω ότι θέλω. Όχι, δεν θέλω ότι φεύγει το τρένο, ότι χάνω τα παιδιά μου, ότι μεγαλώνουν και δεν είμαι τόσο πεσημιστής σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Απλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο παρόν με στην καθημερινή απουσία που έχω ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Γενικότερα όμως, έτσι λες για φίλους. Οι φίλοι τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου? Παίζουν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή και μόνο που ξέρω ότι θα. Από τον Ηλία πάμε για έναν καφέ. Ή την Κορίνα πάμε για έναν καφέ. Για μένα είναι ψυχοθεραπεία. Ναι. Υπάρχουν φίλοι και φίλοι. Σαφώς. Λίγοι αδελφικοί. Ναι. Αρκετοί γνωστοί. Λίγοι φίλοι. Ναι. Γίνεται το κοσκίνισμα από τα χρόνια. Ό,τι μείνει στο κόσμο, είναι πετρούλες. Με τις πετρούλες χτίζεις. Ό,τι μένει στο κόσμο. Μάλιστα. Και όσο δηλαδή μεγαλώνουμε, θεωρώ, αρχίζουμε και γινόμαστε και πιο επιλεκτικοί. Όχι πιο επιλεκτικοί. Αρχίζουμε και έχουμε κρίση. Έχουμε κρίση. Ότι αυτός μου πάει ο άνθρωπος, μου ταιριάζει. Μάλιστα. Ωραία. Μανώλης Καράς. Mm-hmm. Για πες μου για αυτόν τον άνθρωπο. Τι αντιπροσωπεύει για σένα, πώς τον βλέπεις? Ο Μανώλης με βοήθησε εμένα προσωπικά πάρα πολύ με το σύλλογο. Mm. Ήταν εκεί σε ό,τι και αν ζητούσα. Μιλάμε για το δικό μου μικρόκοσμο που είναι ο σύλλογος. Ναι. Ένας άνθρωπος που είναι παρόν στο μικρόκοσμο ενός συλλόγου, θα είναι παρόν και στο. Και στο σύνολο. Στο σύνολο αυτών των μικρόκοσμων. Ναι. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω, βέβαια καταλαβαίνω. Είναι παρόν. Εμένα μου αρκεί αυτό. Το ότι είναι παρόν. Είναι παρόν, ακούει. Ναι. Δεν μιλάει μόνο. Ακούει κιόλας. Έχει επιχειρήματα. Δέχεται τα αντεπιχειρήματά σου. Ναι. Συζητάει τα αντεπιχειρήματά σου. Υπάρχει αλυσβερίσι. Μάλιστα. Σου αρνήθηκε ποτέ κάτι? Και αν στο αρνήθηκε, το ξανασυζητήσατε? Μου αρνήθηκε κάποιες φορές κάτι. Ναι. Μία φορά μου αρνήθηκε κάτι. Αλλά μετά με έπιασε και μου λέει, ξέρεις γιατί στο αρνήθηκα. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Είναι αυτό που είπες πριν. Ναι. Δεν είπα απλά, όχι, μπαπ, τέλος. Ναι. Είχε επιχειρήματα δηλαδή. Ναι. Όπως και όταν του ζητούσα πράγματα για την τρίλια σχεδόν. Ναι. Μου λέει, γίνεται, δώσ' το χρόνο. Θα γίνει αυτό. Δώσε μου χρόνο. Και του έδωσα χρόνο και έκανε πράγματα. Για ένα συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να απευθυνθείς στους δημότες της Νέας Προποντίδας. Στους συνδημότες. Στους συνδημότες, λοιπόν, της Νέας Προποντίδας. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να ακούσω τι θα τους ζητήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσω το αυτονόητο. Θα σας ζητήσω όταν περπατάτε στον δρόμο να χαμογελάτε και να είστε ευτυχισμένοι. Είμαστε σε έναν ευλογημένο τόπο. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αν κάνετε μια γύρα στον πλανήτη θα το καταλάβετε. Μπορούμε να τον κάνουμε πιο ευλογημένο. Αυτά. Και κλείνοντας, έχεις μότο? Ναι. Για πες. Δύο. Για πες. Σπήρα για να θερήσεις και carpe diem. Άδραξε τη μέρα σου. Δηλαδή, αύριο δεν ξέρουμε. Σήμερα, ζήστο τώρα, παιδί μου, ζήστο με αυτά που έχεις. Έχουμε αυτή την παραλία με αυτό το παγκάκι. Ζήστο. Θέλω να το κάνω καλύτερο. Θα το κάνω καλύτερο. Αύριο έρχεται μια άλλη μέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Γιώργος ο Πεταξής, ένας άνθρωπος που πραγματικά εμένα με συνεπήρε, με το λόγο του, με όλα αυτά που κουβεντιάσαμε, ξεκινώντας
από την οικογένεια και φτάνοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ Σπύρε, για να θερήσεις. Σπύρε να θερήσεις και άδραξε τη μέρα στα ελληνικά. Είναι νόμος. Α, και ένα συγγνώμη στη γυναίκα μου που λείπω τόσες ώρες. Θα έρθω σύντομα. Θα είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί. Γεια σας.